Πανετολικά του Πανευρωπαϊκού στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε Τάσο νομίζω. Ναι, έχουμε τον Τάσο. Εδώ είμαι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Τάσο. Τι γίνεται? Τι να γίνει, Τάσο? Καλά, όλα καλά. Τώρα, διακρίνω ότι κάτι θέλει να πεις και δεν το λέω ελεύθερα. Όχι. Απλά λέω δύο εβδομάδες θα ηρεμήσουμε λίγο τώρα. Δεν νομίζω ο Τάσος να είναι από αυτούς που... Δεν είναι ηρεμούμε, Τάσο. Θα πούμε δηλαδή, θα ερχόμαστε και τώρα μια μουσική ανάσα. Εγώ με τον Τάσο, με τον Τάσο, θα ηρεμήσουμε. Τι δεν ηρεμήσουμε? Θα προσπαθήσουμε λίγο να ηρεμήσουμε και θα ξαναγίνουμε. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε κόλαση Τάσο για να έχει ενδιαφέρον Τάσο. Α, θα αρέσουν πάνω σε αυτά, Τάσο, τι νομίζω ότι ο κόσμος δηλαδή λέει, α, ωραία ηρεμήσα να συντονιστούμε να τους ακούσουμε σήμερα που είναι ηρεμή. Έτσι εγώ να κάνει, πες κάτι. Θα προκλήσω και θα πάω σε μια ηρεμή. Μπράβο, Τάσο. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν διαμαρτύρεται, γίνεται στρελής και θα πας τώρα σε ηρεμή εκπομπή. Μπράβο, Τάσο. Εντάξει, για τη διαιτησία του Ταμπάνος δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τέλος. Ωραία, οκ. Να το κλείνουμε τελείως. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος γενικά, ναι, και ο δεύτερος αλλά και οι σχολιαστές ουσιαστικά έχουν πει αυτό που από την Κυριακή το βράδυ λέμε ότι ήταν μια διαιτησία κατά του Παναθηναϊκού 100%. Okay. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις και... Ναι, μπράβο. Συνέας, αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι αυτό που ξέρω είναι ότι Παναθηναϊκός η θέση που υπάρχει από την αρχή, ναι, του σεζόν είναι ότι θέλει να έρχονται όσο δυνατόν καλύτεροι ξένοι διαιτητές. Okay. Ειδικά τώρα στα play-off και στη διάρκεια του Παναθηναϊκού, ειδικά τώρα στα play-off δεν δέχεται διαιτητές τύπου Νταμπάνοβιτς. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίσει να δέχεται διαιτητές τύπου Νταμπάνοβιτς. Υπάρχουν καλύτεροι. Ναι, αλλά τι να κάνει ρε Σίγκο Παναθηναϊκός? Δηλαδή όλοι λένε αυτό που δεν βλέπω να κάνουν εκεί τίποτα όμως. Τι να κάνουν ρε Τάσο? Να πούνε δεν παίζουμε ρε παιδί. Δεν παίζουμε ρε Τάσο? Δεν παίζουμε. Αν δεν φέρετε καλούς διαιτητές δεν παίζουμε. Το δεν παίζουμε δεν μπορεί να το πεις. Μπορεί να πιέσεις όμως. Λέω ρε παιδάκι μου, πώς να πιέσεις? Εγώ αυτό βλέπω. Μπορεί να πιέσεις τον τρόπο σου. Μπορεί να πιέσεις. Κοίταξε, για να είμαστε και ειλικρινείς τώρα. Δεν είναι το Νταμπάνοβιτς, είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας ο παιδί. Είδε λοιπόν. Να τα λέμε όλα, δηλαδή δεν έχω δει πολλούς Νταμπάνοβιτς φέτος, όχι, έχω δει αυτόν, αυτό λέω, δηλαδή, αλλά πρέπει να έρθουν καλοί ξένοι διαιτητές, να είναι elite ακόμα καλύτερα, αλλά υπάρχουν και ξένοι διαιτητές που δεν είναι elite και είναι καλοί, αυτό θέλω να πω, η θέση του Παναθηναϊκού είναι αυτή, τώρα το δεύτερο που κάνει ο Παναθηναϊκός είναι να μην συνηθίζει να δημοσιοποιεί τη θέση του, ότι να πει θα το πει κατηδίαν και αυτό θα γίνει με τον κύριο Μπένετ την άλλη Δευτέρα, νομίζω έχουν συνάντηση. Με τον Μπένετ, Ναι. Την Δευτέρα. Άρα δεν πρόκειται ούτε ανακοίνωση να βγει, ούτε να πει τη θέση. Η θέση είναι ξεκάθαρη. Είναι το αυτονόητο αυτό που λέμε, ότι θέλει καλούς ξένους διαιτητές. Και όχι διαιτητές τύπου Νταμπάνοβιτς. Okay. Τώρα το τι θα γίνει και το πώς θα γίνει. Ο Αλχακή μου σου κάνει. Τον είδα στο παιχνίδι Άρης Πάγου, εγώ τον είδα αυτό να. Ναι. Δεν ήταν τόσο κακός πάντως. Όχι ρε, αλλά πολύ που χάσε, το έκανε κόλαση. Ναι, μπράβο. Αυτός έχασε τη... Που έκανε πάγκη μεσά. Ναι, έγινε, ναι. Όχι μόνο εκεί. Και κουβέντα. Και προηγουμένως και αυτά. Πολύ κουβέντα. Ξέρεις πόσο κράτησε το μάτς αυτό. Πόσο. Θα κράτησε τρεις ώρες. Έτσι πρέπει. Ναι, εγώ λέω πάντως ότι στη διάρκεια του αγώνα δεν είδα κανένα τρομερό λάθος. Εντάξει, το πέναλτι είναι άμα το είχε δώσει στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα γινόταν συμμουρλής. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο όμως. Δεν είναι όμως πέναλτι βάρ. Τι να κάνουμε. Έτσι. Εγώ λέω ότι θα φωνάζανε όλοι. Αν γινόταν. Αν του το δίνανε εναντίον του. Αν σου το δώσει εναντίον, θα φωνάξει. Πέρσι είχε δοθεί ένα τέτοιο πέναλτι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Με τον Μπάουκ στην Λεωφόρο. Συμπεριφέρεται. Δεν είχε ένα με τον Σάντσες που. Σε βάρο του Παναθηναϊκού. Σε βάρο του Παναθηναϊκού. Δεν είχε πει. Ένα με τον Σάντσες. Θυμάμαι γκρίνια μεγάλη πάντω. Όχι, κάνει λάθο. Όχι από σένα. Από όχι, γενικά. Όχι, γενικά. Γενικά ο κόσμος μπορεί. Πρόσεξε. Ναι, εγώ θυμάμαι κρίνια τρελή. Όχι. Αλλά εσωτερικά στην ομάδα ξέρουν ότι είχε γίνει. Ότι ήταν απέναντι. Ναι. Όπως ήταν απέναντι και το αντίστοιχο του με τον Αστέρα Τρίπολης φέτος. Δηλαδή πλέον αυτά τα απέναντι δίνονται. Όπως και για να είμαστε ξεκάθαροι, επειδή στο τέλος θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπουμε. Τη φάση που είχε γίνει στο τέλος στο Μάτσα ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο Παλάσιος. Υπάρχουν 30 φωτογραφίες, άμα θέλω να σας στείλω. Η φωτογραφία τέτοιο ήταν και αυτό, έπρεπε να μας το δώσεις, ξέρω. Να δεις τη φάση. Πρώτος βρίσκει την μπάλα ο Παλάσιος και στη συνέχεια ο Ραούχο βρίσκει μπάλα και πόδι Παλάσιος. Αυτό με τις φωτογραφίες όμως δεν πιάνει, Τάσο. Μα το έχω δει και στο replay, τι να κάνω. Στο replay ναι. Πες μου το replay για να σου πω ναι. Ναι, αλλά φαίνεται και ξεκάθαρα ότι πρώτα πάει. Με τηλεφωνικό δεν καταλάβεις την απόσταση καταρχήν. Ναι. Αν γινόταν το αντίθετο θα μιλάγαμε για απέναντι. Αλλά επειδή έχει προλάβει ο Παλάσιος και έχει βρει πρώτος ο ίδιος την μπάλα με τα πόδια. Καλά, δεν θα μιλάγαμε για πέναλτι, γιατί γίνει φάουλ στον Μπουρμπέλι. Δεν είχε γίνει το φάουλ. Αν δεν γίνει το φάουλ.
Ναι. Λέω εγώ τώρα μόνο για τη φάση αυτή, ναι. Αλλά εδώ η φάση είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή πρώτο Παλάσιος βρίσκει την μπάλα και στη συνέχεια Ρόγο γίνονται αυτές οι φάσεις πλέον, αυτές οι φάσεις με το VAR είναι επικίνδυνες. Μπορεί να φας πέναλτι από μια τέτοια. Σ' αρέσει καλύτερα με το VAR αυτό το στυλ. Κοίταξε, μου αρέσει γενικά το VAR, Αντώνη, γιατί πιστεύω ότι το VAR ανεξάρτητα με το τι έχει γίνει, μειώνει πολύ, πάρα πολύ τα λάθη που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κυρίως στο offside, ναι, με το goal του Πάουκ. Με το goal του Πάουκ θα το έχει ακυρώσει. Ναι, ναι. Και ειδικά άμα το κάνουν και αυτοματοποιημένο, όπως το έχουν στην Ευρώπη, θα είναι ακόμα καλύτερο. Καλά, κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Με το offside υπάρχει. Τώρα επειδή πιάσαμε τη συζήτηση, γιατί δεν έχει κάτι ανέο Παναθηναϊκό. Αλλά θέλω να πω κάτι, το λέω γέρος. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα με το offside για μένα. Η φάση του Πάουκ με τον Άρη. Στη φάση του Πάουκ με τον Άρη, πες ότι ο Ζιβκοβιτς τον βλέπει τον επόπτη και την παρατάει την μπάλα. Σωστό. Λέει offside είναι. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Δεν έχει γίνει στην προκειμένη περίπτωση ζημιά. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θέλω να σου πω και το offside. Αυτοί δεν έχουν βάρε. Είναι μια μπερδεμένη ιστορία. Αυτοί δεν έχουν βάρε. Αυτοί δεν έχουν βάρε. Δεν έχουν βάρε. Ο άνθρωπος είναι σε ζημιά. Δεν έχουν. Λοιπόν, είναι άνθρωπος να το σηκώνει. Λοιπόν, ποιο είναι το λάθος εδώ. Ότι φέρνουν ανθρώπους που δεν έχουν βάρε. Προφανώς. Καταλαβες. Δηλαδή ο Πάουκ ήταν τυχερός στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο Ζιβκοβιτς. Και θα φέρω τους άλλους έξω. Γιατί είναι και ο Μπράντον Τόμας που έχει συμμετοχή στη φάση κτλ. Την κυνήγει στη φάση και την έβαλε γκολ. Ναι. Σκέψου τι θα είχε γίνει αν ο Άρης είχε σταματήσει να παίζει. Ναι. Είχε σταματήσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν τη σημαία σηκωμένη. Το συμπέρασμά σου είναι. Ότι και σε αυτό ακόμα μπορεί να γίνει μουρλή. Ναι, ρε παιδί μου. Αν φέρνει υπόπτες οι οποίοι δεν παίζουν με VAR, δεν αφήνουν αυτό που λένε άστη φάση μέχρι τέλους και σήκωσε μετά όταν ολοκληρωθεί. Σε αυτό είμαι των δύο άκρων. Ή το κάνει αυτοματοποιημένο που συμφωνώ με τον Τάσο, εντάξει θα είναι. Όσο πιο δίκαιο γίνεται. Είναι το καλύτερο από ένα παιδιά και δεν καθυστερεί κιόλας. Ή το κάνεις. Θυμάσαι όταν είχαν τραβήξει γραμμή στην Νόβα και είχε πάρει ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και τους παιδί κουστάρο γράμμες άλλο. Ναι, αυτό. Όχι ο Βαρδινογιάννης. Ναι, Βαρδινογιάννης. Επί πατέρα έχει γίνει αυτό. Όχι. Με τον Πανιόνιο. Έλα. Δηλαδή σου λέω. Μόλις είχαν πάρει το μηχάνημα και δεν ξέρουν τι να το κάνουν αυτό. Για τον παλιά λες για το. Δεύτερο οι γραμμές είναι αυτό με το μηχάνημα. Αυτό είναι που είναι αυτό που λες εσύ. Αυτό που υπάρχει δεύτερη φασαρία με τον καιρό που είναι ο πατέρας στον Παναθηναϊκό. Σε ένα μάτς στο ΆΚΑ με τον Πανιόνιο αυτό που έβγαζε τις γραμμές η Νόβα και είχαν τραβήξει κάποιες γραμμές. Είχαν δείξει ένα πλάνο μακρινό, κάτι τέτοιο και είχε γίνει το σύστριγγλο. Λοιπόν, πρόσεξε κάτι. Στην Αγγλία του 70 λέγανε θα πέσει ένα replay χωρίς γραμμές και ό,τι νομίζετε για τους θεατές. Ναι. Δηλαδή γινότανε κάτι, ας πούμε. Εντάξει, πέρασαν από τα χρόνια όμως. Το ξέρω, είχε ωραία και τι έγινε. Μπορεί να είναι ότι οι Σουηδοί δεν βάζουνε VAR. Η Ιδία δεν ξέρω τι κάνει. Η Σουηδία αλήθεια είναι όμως το VAR γενικά βοηθάει. Δηλαδή πιστεύω ότι βοηθάει το VAR και για τα offside και για κάποιες φάσεις. Ναι, παιδί μου, αλλά αλλάζει το αρχή να χρησιμοποιείται σωστά. Αντί να πανηγυρίσουν, περιμένουν να δουν τι έγινε με το VAR. Αν με ρωτάτε αν χρησιμοποιείτε πάντα σωστά, η απάντησή μου είναι φυσικά και όχι. Υπάρχουν στιγμές που αυτούς που κάνετε στο VAR, είτε σκόπιμα είτε μη βλέποντας, δεν φωνάζει το διαιτητή για να διορθώσει ένα λάθος. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη εβδομάδα τώρα έχει και σήμερα ρεπό, έχει και χθες, έχει κάποιους διεθνείς οι οποίοι παίζουν τις εθνικές ομάδες, έχει τον Σπόρα, τον Τζέριν και τον Βέρμπιτς. Είναι εντάξει, ο Σπόρα είναι καλύτερα. Δηλαδή 100% δεν μπορεί είναι. Μπορεί να πάει να παίξει δηλαδή. Ναι, έχει πάει τώρα, θα δούμε αν θα παίξει. Θα δούμε. Μπορεί να παίξει για λίγο. Γιατί εντάξει είναι και 5 μέρες μετά, θα δούμε αν θα παίξει. Πάντως είναι καλύτερα, απλά την Κυριακή δεν ήταν 100% και αν έπαιζε την Κυριακή δεν υπήρχε πρόβλημα που μπορούσε να πάθει φλάς, έτσι. Ναι. Είναι ο Μάγνουσον, είναι Έλληνες διεθνείς, υπάρχουν κάποιοι που θα λείπουν. Έλληνες διεθνείς, είναι ο Κουρμπέλης, είναι ο Ιωαννίδης. Μάλιστα. Okay. Αυτό που θέλει ο Γιωβάνος σε αυτή τη διακοπή είναι οι διεθνείς αν μπορούν, δεν λέω για το Σπόρα τώρα που είναι τραυματίας, έτσι, το ιδανικό για το Σπόρα να μην παίξει. Τώρα αν εκεί ξέρετε καμιά φορά και οι παίκτες άμα θέλουν να παίξουν μπορούν να πούνε άντε να παίξουν ημίχρονο. Αλλά γενικά για αυτούς που είναι υγιείς, το ιδανικό για το Γιωβάνος είναι να παίξουν για να έχουν ένα παιχνίδι στα πόδια τους να γυρίσουν. Γιατί οι εθνικές ομάδες γενικά δεν κάνουν προπονήσεις με ένταση, μαζεύονται εκεί μια-δυο μέρες, περισσότερο τακτική κάνουν. Άρα άμα μείνει ένα χρόνο με προπονήσεις εθνικής ομάδας, είναι διαχρονικό αυτό το πρόβλημα που σας λέω. Κανένα με τον Μαρκό Καλυθέα θα κάνει ένα φιλικό. Όχι, φιλικά δεν έχει τώρα, γιατί δεν νομίζω. Παίζουν, δεν ξέρω. Οι ομάδες αυτές παίζουν, έχουν πρωταθλήματα.
Εγώ να που μου λέει συνέχεια παλιά αυτά περάσανε για τη Μαρκώτα του κάνει. Εντάξει, μπορεί να κάνει ρε παιδί μου κανένα εσωτερικό αν χρειαστεί. Κατάλαβε. Okay, εντάξει. Άλλο το εσωτερικό μωρέ, άλλο πρέπει να δει και να κάνει άλλη φάτσα να δούμε κανένα. Τέτοιο φιλικό δεν ξέρω γιατί νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο του δώσει ρεπό. Γιατί εξάλλου τώρα γύρουν μετά τα πλοία. Ναι, ναι, και έχει και μέσα τη ομάδα.